Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών της Τινησίας θα είναι μια μονομαχία ανάμεσα σε δύο διαμετρικά αντίθετες προσωπικότητες. Απ' τη μία ένας πρώην αξιωματούχος στο καθεστώς του Μπεν Άλι. Απέναντί του ένας ακτιβιστής που τάσεται κατά της επιστροφής στο προσκήνιο πολιτικών που σχετίζονται με το παρελθόν της Τινησίας. Ο 88χρονος νομικός Μπέτζι Καΐν Ντεσέψι είναι αρχηγός του αντιϊσλαμικού κόμματος Νίντα Τουνές, το οποίο κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Ο Εσέψι διετέλεσε πρωθυπουργός της Τινησίας από το Φεβρουάριο στο Δεκέμβριο του 2011. Ήταν υπουργός εξωτερικών του Προέδρου Μπουργκίμπα και πρόεδρος της Βουλής Επιπροεδρίας Μπεν Άλι. Ωστόσο, κρατά αποστάσεις από το καθεστώς και εμφανίζει τον εαυτό του ως τον έμπειρο πολιτικό που θα δώσει λύση στα προβλήματα της Τινησίας. Οι αντίπαλοι του όμως τον κατηγορούν πως δέχθηκε στο κόμμα του παλιούς συνεργάτες του Μπεν Άλι. Ορισμένοι μάλιστα ισχυρίζονται ότι στόχος του είναι να επαναφέρει το καθεστώς σε μια νέα μορφή. Ο ίδιος απαντά πως οι συνεργάτες του Μπεν Άλι παραμένουν πολίτες που έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην πολιτική ζωή της Τινησίας. Ο 69χρονος Μονσέφ Μαρζούκι εκτελεί χρέη Προέδρου από το 2011. Έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν μείωσε το μισθό του Προέδρου στο 1 τρίτο. Επελέγει από τη συντακτική συνέλευση και έχει τη στήριξη δύο κοσμικών κομμάτων και του Ισλαμικού κόμματος Ενχάντα. Γιατρός και ακτιβιστής υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολλοί τον είδαν ως πολιτικό αντίβαρο στο Ενχάντα, που είχε κερδίσει τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2011. Ο Μαρζούκι χαίρει ευρέως σεβασμού επειδή αντιτάχθηκε στεναρά στον Μπεν Άλι. Φυλακίστηκε από το καθεστώς και αναγκάστηκε να ζήσει για πολλά χρόνια στη Γαλλία ως πολιτικός εξόριστος. Όταν στις αρχές του 2011 επέστρεψε στην Τινησία, τον υποδέχθηκαν σαν ήρωα. Οι πολιτικοί του αντίπαλοι τον κατηγορούν πως έκανε συμφωνία με τον διάβολο, με μοναδικό σκοπό την ικανοποίηση της φιλοδοξίας του να γίνει πρόεδρος. Ο Μαρτζούκι υπεραμείνεται της επιλογής του. Όπως λέει, το Ενχάντα και οι λεγόμενες προοδευτικές δυνάμεις θα πρέπει να δράσουν από κοινού για να διασφαλίσουν την ενότητα της χώρας. Σύμφωνα με το νέο σύνταγμα της χώρας, ο πρόεδρος θα έχει περιορισμένες εξουσίες. Διατηρεί όμως τη δυνατότητα να διαλύσει τη Βουλή.